Τη ζωή τους κορώνα γράμματα παίζουν καθημερινά οι επιβάτες των μέσων μεταφοράς. Παρά την πολυδιαφημιζόμενη συνεργασία Υπουργείου Μεταφορών με τα ΚΤΕΛ, στα χαρτιά έμεινε η αποσυμφόρηση των γραμμών στο κέντρο της Αθήνας για τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού. Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος επιβιβάστηκε το πρωί σε μία από αυτές τις γραμμές του κέντρου και όπως θα δείτε κατέγραψε εικόνες συνωστισμού. Είναι ο συνασπισμός είναι πολύ μεγάλος και χρειάζεται να κρατάμε τις αποστάσεις. Τι και αν τα ΚΤΕΛ έχουν πάρει 60 λεωφοριακές γραμμές της ΟΣΥ στην περιφέρεια Αττικής, στο κέντρο της Αθήνας όμως οι επιβάτες στιβάζονται σαν σαρδέλες και τους λούζει κρύος υδρότας από το φόβο μην κολλήσουν τον φωνικό ιό. Όπως βλέπετε και εσείς. Επικίνδυνο είναι πολύ. Περίμενα 20 λεπτά στη στάση. Εγώ πάω τώρα σε νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα να κάνω. Αποφεύγω να κυκλοφορώ. Κυκλοφορώ με τα πόδια όσο μπορώ. Φοβάμαι, φυσικά προσέχω. Όπως καταγγέλουν επιβάτες και οδηγοί, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ που περνούν από κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας σε ώρες αιχμής παραμένουν ασφυκτικά γεμάτα και γι' αυτό όταν επιβιβάζονται κάνουν το σταυρό τους. Η ώρα είναι 10 το πρωί, βρισκόμαστε μέσα στο τρόλεϊ της λεωφοριακής γραμμής 14 που εκτελεί το δρομολόγιο από Γαλάτσι προς γυροκομείο. Όπως και εσείς βλέπετε, μάσκες φορούν όλοι, ωστόσο οι αποστάσεις ασφαλείας δεν τηρούνται. Τι να κάνουμε, δεν είναι σωστό αυτό. Αλλά έχουμε ανάγκη να φύγουμε και πάμε. Και δεν γίνεται αλλιώς, με τα πόδια παίρνει πάρα πολύ ώρα. Φοβόμαστε, αλλά εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όπως καταγγέλνουν οι συνδικαλιστές, μπορεί να έχουν μπει τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, ωστόσο βγαίνουν τα λεωφορεία της ΟΣΥ, καθώς παραμένουν ακινητοποιημένα με επισκευάσιμες βλάβες στα μαξοστάσια. Η κυβέρνηση πόνταρε στο ότι οι ιδιώτες των ΚΤΕΛ θα λύναν το πρόβλημα αυτόματα με την απόσυρση των λεωφορείων από την περιφέρεια και την ενίσχυση των κέντρων. Όπως βλέπετε, δεν έχουν λύσει το πρόβλημα του συνωστισμού που παρατηρείται ακόμα και σήμερα.